Παρακολουθώντας τη σημερινή συζήτηση και θέτοντας και το ζήτημα που κατά κόρον σήμερα απασχόλησε εκ παραλλήλου με τη συνεδρίαση την Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών, έχω να σας παρατηρήσω μόνο δύο πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται απλώς με το δρόμενο, αλλά με την υποκρισία που έχει περισσέψει σε τέτοιο βαθμό που δεν ακούστηκε ούτε καν στην ξυφομαχία του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Σε ποιο κοινοβούλιο ζούσαν οι γυναίκες, σαν και εμένα, ναι, και σαν όλες που γιορτάζουν ή δεν γιορτάζουν σήμερα και που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, και οι άντρες που ζούσαν στο ίδιο κοινοβούλιο και μας παρακολουθούσαν και πριν και μετά. Όταν μιλάτε για όλα τούτα και ταυτόχρονα πήγατε σε ένα ποινικό κώδικα και κάνατε πίσω οποιαδήποτε προστασία είχε προβλεφθεί από τον προηγούμενο ποινικό κώδικα για τη βία που υφίστανται οι γυναίκες. Όταν πήγατε σε κάτι ακόμα χειρότερο, που ήτανε αλαφρύνατε την ποινή που υπήρχε μέχρι ένα χρόνο φυλάκιση από τον εργοδότη, όταν προβαίνει σε sexual harassment, όπως λένε, σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών. Διευκολύνατε μέχρι σήμερα τη βία εναντίον των γυναικών. Τι διευκολύνατε. Να σας πω και μια άλλη μορφή βίας. Γιατί μια και το συζητάμε και επειδή εδώ μιλάτε για στοχευμένες παροχές, θα σας πω ότι οι στοχευμένες παροχές και οι όροι όπως οι ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες είναι κωδικοποίηση και θεσμοθέτηση της καπιταλιστικής δυστοπίας. Είναι κυριολεκτικά κεφαλαιοποιείται την καπιταλιστική δυστοπία και φτιάχνετε τους φτωχούς ως πελάτες με στοχευμένη δράση. Πελάτες, ενδεχομένως πελάτες εκλογικούς, ενδεχομένως πελάτες με το πιστόλι στον κρόταφο από την ανάγκη, για να μπορέσουν να στηρίξουν μια πολιτική που είναι εναντίον τους, αλλά επειδή ο εχθρός έχει καταντήσει να είναι αυτός που δεν είναι απολύτως φτωχός, αλλά ελάχιστα σε καλύτερη κατάσταση, να είναι και ο βασικός χρηματοδότης του ακόμα φτωχότερου. Λοιπόν, μιλάτε για δομές οι οποίες θα στηθούν και θα τακτοποιηθούν και θα ενοποιηθούν. Με τι λεφτά? Από πού θα τα πάρετε τα χρήματα? Γιατί λέτε ψέματα τόσα χρόνια? Υπάρχουν δομές από τις κακοποιημένες γυναίκες μέχρι τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άστεγοι και δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε, μέχρι τους γέρους, μέχρι ιδρύματα περίθαλψης. Αυτά τι νόση είναι του κράτους? Δεν είναι εγκαταλειμμένα όσα είναι κρατικά? Δεν είναι υποστελεχωμένα και έρχεστε τώρα να κάνετε εμβληματικές παρεμβάσεις? Τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις άφησαν αυτές τις ευάλωτες ομάδες να καταστούν ευάλωτες. Γι' αυτό μυρίζει θάνατο η πρόθεση για στοχευμένη δράση πάνω στην πανδημία. Μυρίζει θάνατο εκ των πραγμάτων. Όλες οι έρευνες εδώ στο εξωτερικό δείχνουν ότι με βασικό ταξικό πρόσημο θα δείτε τα θύματα να χτυπιούνται και να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη οπουδήποτε αλλού. Δεν χρειάζομαι πολλά πράγματα, να ψηφίσουμε πολλά θετικά. Μισό φράγκο να δώσετε. Μισό ευρώ. Δέκατο του ευρώ. Δεν πρέπει να σας πούμε όχι κάπου που το δίνετε. Και θα μας δείτε να λέμε ναι σε πολλά άρθρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επί της αρχής και επί της φιλοσοφίας αυτού του νομοσχεδίου μπορεί κάποιος στα αλήθεια να συμφωνήσει? Ξέρετε πόσα είναι τα κέντρα που μπορούν να προστατέψουν τις γυναίκες? Πόσα είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης? Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές? Είναι οι άνθρωποι εξασφαλισμένοι με σχέσεις εργασίας? Πώς καθίσταται ευάλωτος κάποιος επειδή είναι άνεργος? Δεν μου λέτε μια γυναίκα χρειάζεται ή ένας άντρας μαζί με τη γυναίκα περισσότερη βία από το να δουλεύει δεκάωρο συνεχόμενο, ενδεχομένως από το σπίτι του, στο οποίο μπορεί να έχει ανάπηρο παιδί και να παίρνει με τα καινούργια επαγγέλματα και 200 ευρώ όλα και όλα μισθό. Πόση βία παραπάνω? Για ποια βία μιλάτε? Για ποια στοχευμένη παροχή, σε ποιον? Αυξάνεται την σύνταξη που θα παίρνουν τα παιδιά που έχουν ορφανέψει και από δύο γονείς. Αυτά τα παιδιά που θα την πάρουνε, ποια σύνταξη είναι? Η πετσοκομμένη 7, 10, 20 φορές. Ξέρετε πόσο ήταν το επίδομα για ένα παιδί? 125 ευρώ το δίμηνο. Ποιο παιδί ζει με 125 ευρώ το δίμηνο?
και θα το κάνει 400 τώρα και τι θα γίνει. Λέω τώρα ένα νούμερο τυχαίο. Να προχωρήσω σε άλλους αριθμούς. Όχι, δεν έχω, έχω 7 λεπτά. Δεν μπορώ σε 7 λεπτά να απαριθμίσω την εγκληματική πολιτική μέχρι σήμερα που παράγει ευάλωτες ομάδες. Είναι εγκληματική πολιτική, για παράδειγμα, να σώνεις τις τράπεζες, να σώνεις τις επιχειρήσεις, να κάνεις ανακεφαλαίωση των τραπεζών και την ίδια ώρα να θεωρείς εμβληματικό το γεγονός ότι θεσμοθετείς την ευαλωτότητα και τη φτώχεια και την ανακυκλώνεις επαναδιανέμοντας επιδόματα. Με προσωρινές απασχολήσεις των 4 και των 5 μηνών. Όλοι είναι υποψήφοι άνεργοι και όλοι είναι υποψήφοι ευάλωτοι. Με τα γυρατιά κάτω από αυτές τις σημερινές συνθήκες, με το πρόσχημα και το άλοθη της δεκαετούς κρίσης, των μνημονίων και τώρα των πανδημιών, εσείς έρχεστε και λέτε στο άρθρο 14, προσοχή, στο 14, όχι στο παλιό 114, στο 14 άρθρο, λέτε ότι ένας γέρος, άστεγος και ανασφάλιστος μπορεί να έχει ένα επίδομα ως 65, οφείλει να αντέξει ως ευάλωτη ομάδα μέχρι 67. Βαράτε του κι άλλα 2 χρόνια. Μα γιατί δεν το βαρέσετε εκεί, πώς θα κυρδώσετε μετά τη σύνταξη τα 67. Και αν τα πράγματα πάνε ελάχιστα καλύτερα, θα το κάνετε μέχρι τα 70. Γιατί από εκεί θα εξοικονομήσετε τι, πόσο ποσό θα εξοικονομήσετε, για πόσους ανθρώπους άστεγους, γέρους που δεν έχουν πού την κεφαλή κλείνε. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή έχουν ένα σπίτι, ένα διάρρη ή μια γκαρσονιέρα, δεν παίρνουν τίποτα και το πουλάνε για να μπορέσουν να πάρουν αυτή τη σύνταξη που δεν είχε κανένας. Και τώρα έρχεστε και λέτε ότι θα τους δώσετε και επίδομα για στέγη. Ακούω δε να ανακατέψετε τις ΜΚΙΟ. Την ίδια ώρα που ανακατέψετε τις ΜΚΙΟ, στέλνετε αστυνομικούς, εισαγγελείς, έρευνες επί ερευνών να βρείτε ύποπτες ΜΚΙΟ που έχουν βρει τεράστια πελατεία στις ευάλωτες ομάδες. Αρχίσατε από τους πρόσφυγες, τώρα φτάνουμε και στους γηγενείς. Και γίνεται ένα πράγμα κορδόνι σκηνή. Γιατί? Μα γιατί ο δημόσιος τομέας είναι ΣΔΙΤ. Είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει κέρδος. Από τους ανάπηρους πόσοι βγάζουν κέρδος? Από αυτούς που τους πουλάνε φάρμακα μέχρι αυτούς που τους πουλάνε μηχανήματα. Από αυτούς που πουλάνε τεχνητά μέλη μέχρι αυτούς που τους πουλάνε υλικό για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Όταν λοιπόν δημιουργείται αυτό το κλίμα, φτιάχνουμε όρους που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, οι ευάλωτες ομάδες. Ποιος φτιάχνει τις ευάλωτες ομάδες και ποιος πληρώνει το μάρμαρο, μόλις το πει κάποιος, είναι πλην λακεδαιμονίων μη λάτρης του καπιταλιστικού κέρδους. Διότι την ίδια ώρα που μιλάτε για την εσχατιά της φτώχειας και βάζετε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μας το παρουσιάζετε και ως ελάχιστη εγγύηση ανθρωπιάς. Γι' αυτό είναι εμβληματικό. Είναι η ελάχιστη ανθρωπιά που μπορεί να έχετε. Η ελάχιστη. Ολοκληρώστε, κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Όταν έχετε αυτή την ελάχιστη ανθρωπιά και όταν έχετε θεσμοθετήσει τη δυστοπία, τότε να θυμάστε κάτι. Όσο βάζετε περισσότερο ελάχιστες παροχές, στοχευμένες ή αστόχευτες, αδιάφορο, και όσο μιλάτε για ελάχιστα εγγυημένα εισοδήματα, τόσο αφήνετε τον ουρανό απέραντο για τα κέρδη. Την ημέρα που θα βάλετε ταβάνι στα κέρδη, και δεν θα το κάνετε εσείς, θα το κάνει ο λαός, τότε δεν θα χρειάζεται ελάχιστο εισόδημα. Θα υπάρχει επαρκές για όλους. Όσο τα κέρδη εκμεταλλεύονται τους φτωχούς, τους ανάπηρους και τους ευάλωτους για να φτιάχνουν σχέδια και σχήματα τέτοια που επιτρέπουν στο κράτος να επιστρατεύουν οι ιδιώτες κλινικάρχες τα κρατικά νοσοκομεία στην πραγματικότητα μαζί με τους εργαζόμενους, τότε θα κάποιοι θα βγάζουν περισσότερα λεφτά, θα μεγαλώνει η ψαλίδα και δεν είναι το δρεπάνι του Χάροντα, είναι το δρεπάνι ακόμα και της κοινής λογικής που μας έχει πάρει και μας το έχετε κόψει με κάτι νομοσχέδια σαν κι αυτό με βάση τον τίτλο και την τεράστια αυτοικανοποίηση να το παρουσιάζετε ως εμβληματικό. Σας ευχαριστώ.